κλείνοντας αυτή τη βδομάδα, θέλω να μου πείτε πόσο διαφωτιστικότερα είναι πια τα στοιχεία ή πόσο μεγαλύτερη σύγχυση έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μεγαλύτερη σύγχυση παρά διαφωτισμό στην όλη περίπτωση, διότι αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντας βέβαια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, έχω επαφή με τις δύο χώρες, με τη Γερμανία και με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία, όπου είναι δύο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι, όπως σας είχα πει και παλιά, ήταν στον οργανισμό και συνεχίζουν να είναι στον οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων. Στη Γερμανία, βέβαια, λόγω της εποχής μου που ήμουν εκεί πέρα, επομένως παρακολουθώ εκ του σύνηγες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που διαπιστώνουμε λοιπόν είναι το εξής, ότι αρχικά μιλούσαμε, ξέρετε, για χίλιους τόνους. Για να αρχίσουμε πρώτα με την ποσότητα, για να φτάσουμε σιγά σιγά δηλαδή στα διατάφτα. Μιλούσαμε για χίλιους τόνους. Οι χίλιοι τόνοι δεν μας φτάσανε, δεν ήταν αρκετοί. Είχαμε πάει στους 1600 που μιλούσαν τότε και που είχε γίνει μάλιστα και η πρώτη, θα έλεγα, σύμβαση με την Αλβανία. Κατεβήκαμε στους 570, φτάσαμε στους 700, αυτή τη στιγμή ξανανεβαίνουμε στους 1000 τόνους. Αυτό δεν είναι όμως το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι το εξής, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού αναφέρουν ότι η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι μία από τις χώρες η οποία θα δεχθεί σε τελική ανάλυση ή έχει προταθεί να δεχθεί από τα απόβλητα τα οποία θα προκύψουν από την όλη διαδικασία, ενώ αρχικά μιλούσαν για έναν υψηλό αριθμό, αυτή τη στιγμή ο όγκος των αποβλήτων που θα δεχθούν είναι επίσης πολύ χαμηλός, οπότε οι αριθμοί δεν βγαίνουν, ξέρετε. Άρα υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση αναφορικά ποιο θα είναι το μέγεθος που θα φτάσει στο συγκεκριμένο πλοίο και που θα καταστραφεί στο συγκεκριμένο πλοίο. Πέραν όμως τούτου, υπάρχουν και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο εξωτερικό. Διεθνώς οι εμπειρογνώμονες και οι υποστηρικτές, προσέξτε, της καταστροφής των χημικών όπλων, της καταστροφής οι εμπειρογνώμονες, τι κάνουν? Προτρέπουν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξει όσο το δυνατόν καλύτερα μια, θα έλεγα, εντατική εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα εν μέσω των ανησυχιών και των διαστάσεων που πήραν αυτές οι ανησυχίες για τις δημόσιες προσπάθειες που γίνονται για την καταστροφή των χημικών όπλων. Και ξέρετε, αυτή η επιστολή έχει σταλεί τόσο στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Κέρι, η επιστολή αυτή έχει σταλεί στις 3 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν από 3 μέρες, ναι, όσο και στον Υπουργό Άμυνας, στον Χάγκελ, και η επιστολή αυτή έχει σταλεί από ομάδες όπως είναι η Green Cross International. Η Green Cross International πρέπει να αναφέρω ότι είναι αυτή που ιδρύθηκε το 1993 από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, ή όπως παραδείγματος χάρη αυτό που γνωρίζουμε και εμείς, Friends of the Earth, ναι, ναι, της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, ή Center for Strategic and International Studies. Δηλαδή μιλάμε για top οργανώσεις οι οποίες στην επιστολή αυτή τι κάνουν. Λένε το εξής, ότι για να αντισταθμιστούν αυτές οι ανησυχίες και για να αποφευθούν, ξέρετε, οι παρανοήσεις, αν έχουν δημιουργηθεί τέτοιες παρανοήσεις, οι υπογράφοντες αυτής της επιστολής θέτουν ως αναγκαία μια πολύ σημαντική προσπάθεια ευαισθητοποίησης στο στάδιο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε ή δεν πληροφορούμαστε κάτι από αυτή την ευαισθητοποίηση. Χθες ο Υπουργός έκανε μια αναφορά, είχε πει ότι σε τελική ανάλυση δεν θα απορριφθεί απολύτως τίποτα μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, όπως πρέπει να θέσουμε εύλογα την ερώτηση, αυτοί οι οποίοι θα διαχειριστούν, η ομάδα η οποία θα διαχειριστεί την επεξεργασία αυτή, καταλογίζει ανάλογα τοξικές ή μη τοξικές, επικίνδυνες ή μη επικίνδυνες ουσίες, αυτές οι οποίες θα προκύψουν, τα διάφορα κλάσματα, γιατί δεν θα είναι μόνο ένα το υπόλοιπο, θα είναι περισσότερα, καταλογίζουν εξίσου ή θα θεωρήσουν άλλες ως μη επικίνδυνες και αυτές θα απορριφθούν. Άρα, επανέρχομαι σε αυτό που είχα ζητήσει αρχάς του χρόνου και αρχάς του μηνός και είχα πει το εξής, ότι αυτό τουλάχιστον που πρέπει και μπορεί να πετύχουμε ακόμη είναι να υπάρξει πράγματι
εκ μέρους των χωρών αυτών, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ίσως και Γαλλίας, να υπάρχει, ξέρετε, μια μικρή αντιπροσωπεία για τη μία απόρριψη. Όπα, μισό λεπτό. Εσείς λέτε κάτι. Είναι θολό, λέτε ακόμη, αν, για να τα καταλάβει και ο κόσμος, εσείς μια χαρά τα λέτε επιστημονικά, να τα καταλάβει και ο κόσμος με απλά λόγια. Λέτε, πάμε απάνω τις πρόδρομες ουσίες και τα χημικά. Μάλιστα, ναι. Λέτε. Και αρχίζουμε την εξουδετέρωση στο πλοίο. Ωραία. Υποτεθείστε ότι δεν πέφτει τίποτα μέσα. Πάλι ωραία. Μένουν υπολείμματα, λέτε. Τα απόβλητα, να το πω απλά. Αυτά τα απόβλητα, ρωτάτε εσείς, θα χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα τοξικά και θα πάνε στη Γερμανία, ή κάποια από αυτά θα χαρακτηριστούν λιγότερο επικίνδυνα και θα πέσουν στη θάλασσα? Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέτε. Και σε αυτό δεν έχουμε απάντηση, η αλήθεια είναι. Έχουμε απάντηση ότι τίποτα δεν θα πέσει στη Μεσόγειο. Σωστά. Και ότι ό,τι είναι τοξικό απόβλητο θα πάει στη Γερμανία για πλήρη. Ή θα απορριφθεί στη Μεσόγειο, ξέρετε, αυτό το οποίο υποτίθεται ότι δεν είναι επικίνδυνο και δεν είναι τοξικό. Το αυλαβές. Έτσι. Ας το πούμε έτσι. Αλλά ναι. Μεταξύ αυτών των αποβλήτων, είχα τονίσει και την περασμένη φορά, έχουμε επίσης και αρκετές οργανικές ενώσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αναρωτιέμαι, αυτές οι οργανικές ενώσεις που υπάρχουν μέσα θεωρούνται και θα θεωρηθούν επικίνδυνες ή όχι? Και κατά πόσο μπορούν να είναι βλαβερές στο θαλάσσιο περιβάλλον? Μα όταν η αποστολή ίδια χαρακτηρίζεται, λέει, είναι επικίνδυνη, τα πράγματα δεν είναι απλά, κύριε Γιδάρακο, όπως προσπαθούν κάποιοι να τα εμφανίσουν. Αφήστε την ανακολουθία και την αμφισημία, διότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών χθες είπε ότι η κυβέρνηση το γνωρίζει και το παρακολουθεί από τον Οκτώβριο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας είπε ότι όλα αυτά, προσέξτε το αυτό, έγιναν γνωστά από τις 9 Ιανουαρίου και μετά, και ότι μέχρι 31 Μαρτίου θα εξουδετερωθεί η πρώτη παρτίδα, και την ίδια ώρα ο κύριος Κούρκουλας λέει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε η μέθοδος. Τι να συμπεράνει ο πολίτης μετά? Εδώ θα μου επιτραπεί να εκφράσω μερικές αμφιβολίες, διότι οι πρώτες επαφές που είχα με πρωτοβουλία του ΙΠΕΚΑ με τον Υπουργό, αρχάς του μηνός, δηλαδή κατά τις 10 με 12, 10 ή 11 του Γενάρη, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, τι να πω, δεν θα υπήρξε, ξέρω εγώ, και η σωστή συνεννόηση μεταξύ των δύο Υπουργείων. Καθόλου απίθανο. Θέλω να πάω. Αυτό το άκουσα και εγώ για πρώτη φορά, ότι πραγματικά η κυβέρνηση γνώριζε το όλο εγχείρημα από τον περασμένο Οκτώβριο. Το γνώριζε βέβαια ότι θα γίνει αυτό, αλλά το γνωρίζαμε κι εμείς όλοι οι άλλοι ότι θα γίνει κάπου αλλού. Ότι θα γίνει, ξέρετε, παραδείγματος χάρη στην Αλβανία, με την οποία σε πρώτη φάση τα είχαν βρει. Όχι, ο κ. Κούρκουλας είπε κάτι πιο εντυπωσιακό χθες. Χάρη στην παρέμβαση, λέει, και τις αμφιβολίες της ελληνικής κυβέρνησης, ευτυχώς δεν έγινε στην Αλβανία. Αυτό είπε. Αγνώρισε ότι οι Αλβανοί βγήκαν κατά χιλιάδες στα Τύρανα. Τότε να μην γίνει και, ξέρετε, και στο φράχτη του δικού μου οικοπαίδου, του δικού μας οικοπαίδου, του ελληνικού οικοπαίδου, ενώ τώρα βέβαια μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα, αν υποθέσουμε ότι αυτά θα γίνουν σε διεθνή ύδατα, τότε να μην γίνει και στη Μεσόγειο καθόλου. Λοιπόν, δηλαδή χώρο καθόλου. Επειδή είστε ένας επιστήμονας που βλέπει μπροστά, εγώ δεν θέλω να μείνουμε μόνο εκεί σήμερα. Θέλω να πάμε παρακάτω, γιατί αυτό διερευνάτε και σήμερα στη σύσκεψη στην περιφέρεια, τα επόμενα βήματα. Ναι, με βρίσκεται στο δρόμο αυτή τη στιγμή για το Ηράκλειο, για να έχουμε τη συνάντηση στην περιφέρεια. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γιδαράκο, το εξής. Πρώτον, έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε εγκαίρως ότι κάτι στράβωσε, εάν υποθέσουμε ότι το κάνουν εκεί που εμείς είμαστε κατά του να γίνει? Ένα αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα. Να απαντήσω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, εάν δεν πληροφορηθούμε, ξέρετε, από το εξωτερικό, από αυτούς οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά στο όλο εγχείρημα. Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα. Έχουμε μηχανισμό σε περίπτωση ατυχήματος? Εδώ ο κύριος Βενιζέλος μας είπε μέσω του κύριου Κασουλίδη ότι είναι στην Κύπρο. Εγώ δεν πάω καν στην Ιδρώλης. Έτσι όπως μεταφέρονται τα πλοία για να πάνε στην Ιταλία, βουλιάζουν. Λέω εγώ, απατύχημα. Έχουμε μηχανισμό αποτροπής μόλυνσης? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, να είμαι ειλικρινής. Με την εμπειρία που απέκτησα από το Sea Diamond, είμαι πολύ προβληματισμένος. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Μάλιστα. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλετε. Σχέδιο έχουμε? Σας έχει ενοχλήσει κάποιος να σας πει, έλατε να κάνουμε ένα σχεδιασμό? Όχι. Ρε παιδί μου, αν πάει κάτι στραβά, Όχι, εσείς είστε εργαστήριο, να δούμε τι λέτε, πώς πρέπει να... Όχι βέβαια, πιστεύω ότι η επιστημονική κοινότητα σήμερα ξεκινά, αν ξεκινήσει κάτι, και σας το είχα τονίσει και την περασμένη φορά, θεωρώ ότι έχει περάσει πολύτιμος χρόνος, πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος, που θα μπορούσαμε κάλλιστα διαφορετικά να τον είχαμε εκμεταλλευτεί και να παρουσιαστεί η χώρα μας με μια ολοκληρωμένη
πρόταση κυβέρνησης και επιστημονικής κοινότητας. Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Πάμε στην υδρόλυση. Ξεκινάει η υδρόλυση. Επαναλαμβάνω, εμείς διαφωνούμε με αυτό που πάει να γίνει στη Μεσόγειο κάθετα. Αλλά λέμε ότι δεν μας περνάει και το πετυχαίνουμε. Μάλιστα. Και γίνεται το ατύχημα κατά διαδικασία. Έχουμε τη δυνατότητα, δεν ρωτάω αν έχουμε έτοιμο μηχανισμό, τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το ατύχημα εάν έχουμε σχέδιο. Θεωρώ ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το πρόβλημα όμως είναι να μην φτάσουμε σε τέτοια μορφή και σε τέτοιο ατυχημάτων. Θεωρώ ότι οι εμπλεκόμενοι τα έχουν λάβει αυτά όλα υπόψη και προπάντως πιστεύω ο οργανισμός που τα έχουν λάβει υπόψη. Έχει την εποπτεία. Συγγνώμη, άμα τα έχει λάβει υπόψη ο οργανισμός που έχει την εποπτεία, θα έχει ενημερώσει όλες τις χώρες οι οποίες βρέχονται από τη Μεσόγειο. Ναι ή όχι. Κάνω λάθος. Πώς από μόνος του θα το κάνει. Δεν πρέπει να τις ενημερώσει. Βάλτε τα λιμενικά, βάλτε το ένα, βάλτε το άλλο. Φωνάξτε επιστήμονες. Πώς. Θα σκάσουν μύτη 2.000 ξαφνικά την ώρα του ατυχήματος, λέω εγώ. Από τον οργανισμό δεν γίνεται. Κάποια προεργασία. Γι' αυτό είχα εκφέρει και τις αμφιβολίες μου για το χρονικό διάστημα το οποίο έχει διατεθεί, ξέρετε, για την συγκρότηση όλου αυτού του συστήματος πάνω σε ένα τέτοιο πλοίο και για όλες αυτές τις διαδικασίες απαραίτητες για να τελειοποιηθεί χωρίς βέβαια κανένα προβληματισμό το όλο εγχείρημα. Θεωρώ ότι το χρονικό αυτό διάστημα ήταν και παραμένει περιορισμένο, αν λάβουμε βέβαια σοβαρά υπόψη και το γεγονός ότι παραμένω σε αυτό το επιχείρημά μου ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό σχέδιο το οποίο σε πρώτη φάση πρέπει πρώτα να το αποδείξουμε ότι δουλεύει σωστά για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να καταστρέφουμε το ολόκληρο στάσιο. Άρα κύριε Γιδαράκο μου και ο οργανισμός και οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αποφασίσει ότι έχουν αποφασίσει, αλλά για την ώρα να ενεργοποιήσουν τα σχέδια της στραβής με τα κράτη που θα τα φορά αυτή η στραβή. Δεν το έχουν βάλει μπροστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να τα εξουδετερώσουν. Τώρα, αν μας κάτσει στραβή, βλέπουμε. Εγώ έτσι το αποκωδικοποιώ. Με συγχωρείτε. Οι σοβαροί οργανισμοί. Δεν θέλω να αμφιβάλλω αναφορικά με αυτά, με την ευθύνη που έχει αναλάβει ο οργανισμός. Πρόκειται πραγματικά δηλαδή για ένα σοβαρότατο εγχείρημα και πιστεύω ακράδαντα. Άρα, δεν θα έπρεπε οι χώρες να ειδοποιήσουν. Υπάρχουν όμως αρκετές λεπτομέρειες και αρκετές ερωτήσεις, οι οποίες σίγουρα δεν απαντήθηκαν και μέχρι στιγμής ακόμη πρέπει να τίθενται. Μάλιστα. Το τελευταίο ερώτημα που έχω να σας κάνω για να σας αποδεσμεύσω είναι το εξής. Ας πάμε στην κακή εκδοχή. Συμβαίνει ατύχημα. Δεν μας ειδοποιούν, πότε θα καταλάβουμε χρονικά τις επιπτώσεις. Είναι άμεσες, κοιτάξτε να δείτε, είναι συνεπία ρευμάτων καιρού. Είναι βέβαια θεωρητική αυτή η ερώτηση, θεωρητική. Δεν θέλω καν να τη σκεφτώ. Κύριε Γιδαράκο, όχι μισό, είστε επιστήμονας και εσείς ξέρω ότι κάνετε διάφορα μοντέλα. Από την άλλη πλευρά όμως τονίζω ότι δεν μπορεί κανείς να υπογράψει ένα συμβόλαιο με το μεγαλοδύναμο ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι τόσο ευνοϊκές όσο θεωρούν οι περισσότεροι μέσα στη Μεσόγειο. Εγώ αμφιβάλλω μερικές φορές αν είναι τόσο ευνοϊκές που να επιτρέψουν, ξέρετε, μια ομαλή διαδικασία. Θεωρώ όμως ότι και γι' αυτό και για αυτή την άκρως επικίνδυνη, ξέρω εγώ, έκβαση ότι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν και ένα σχέδιο β.